Λοιπόν, τώρα καλημέρα θα πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ τώρα σε ένα σημείο ερχόμενος. Θυμόμουν την εικόνα, κύριε Παπά, από την πρώτη κυβέρνηση, mm-hmm. το 2015. Ναι, ναι. Είχατε έρθει σύσσωμοι εκεί και ο πατέρας σας ο Στέλιος, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, και καταθέσατε στεφάνι και ήταν και ένα συμβολικό τότε, Γενάρης του 2015, εδώ στο σημείο που έχουν εκτελεστεί την Πρωτομαγιά του 44, 200 κομμουνιστές Έλληνες. 8 χρόνια από τότε. Εν ώψη της 25ης Ιούνιου, ο ΣΥΡΙΖΑ του Γενάρη του 2015, του Ιανουαρίου του 2015, με τον ΣΥΡΙΖΑ που δίνει τη μάχη και δίνεται τη mm-hmm. μάχη για την 25η Ιουνίου. Είναι τελείως άλλο κόμμα. Είναι καταρχάς ένα κόμμα της αριστεράς, ακόμα. Είναι κόμμα της σύγχρονης αριστεράς που συσπηρώνει mm-hmm. ανθρώπους από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο όμως. Γιατί αυτή είναι η επιταγή και η ανάγκη του καιρού. Αν είναι διαφορετικό κόμμα, προφανώς έχει περάσει μια διαδικασία ορίμανσης, έχει συσσωρεύσει πείρα ιστορική, ούτε εμείς είμαστε οι ίδιοι. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. δηλαδή mm-hmm. πέρα από το πέρασμα του χρόνου αυτό καθ' αυτό, όπως και να το κάνεις, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη, το πέρασμα από ένα υπουργείο προφανώς σε κάνει να συσσωρεύεις και γνώση, να αξιολογείς καταστάσεις, τον διεθνή συσχετισμό, όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι γέννημα μιας κοινωνικής ανάγκης. Αλλιώς δεν θα είχε καταφέρει να ανατρέψει ένα κρατεό δικοματικό σύστημα. Και η ανάγκη αυτή δεν έχει εκλείψει. Δηλαδή η ανάγκη για μια διαρκή προοδευτική πολιτική, ας πούμε. Μείωση των ανισοτήτων, προστασίας της κοινωνίας. Άρα παραμένετε ένα κόμμα με αναφορά στην αριστερά. Αυτή είναι η αναφορά μας, αλλά προσέξτε τώρα και υπό το φως των τελευταίων αποτελεσμάτων. Γιατί εντάξει, mm-hmm. τώρα να κάνουμε ότι θα συζητάμε. Θα πούμε και για αυτά. Ναι. Εννοείται, όχι. Θα πάμε και στα δύσκολα. Η απλή αναλογική είναι πίσω μας ως κεφάλαιο. Ωραία. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα πλειοψηφικό σύστημα. Mm-hmm. Τα πλειοψηφικά συστήματα απαιτούν για να νικήσεις να έχεις πολύ μεγάλα ποσοστά. Mm-hmm. Ευρύτατες συσπηρώσεις στο ίδιο ψηφοδέλτιο δηλαδή. Έτσι. Αν μία φορά λοιπόν είχε διατυπωθεί στη διακήρυξή μας η ανάγκη να συσπηρώσουμε κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, νομίζω ότι τώρα πολλαπλασιάζεται. Πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, έβλεπα λίγο τα ποσοστά εδώ στην Κεσαριανή. Το λέω mm-hmm. γιατί είναι και η γενέτειρά σας, ναι, ναι, ναι. Έχετε και ένα συναισθηματικό δέσιμο με την περιοχή. 24,08 και εδώ mm-hmm. δεν πήγε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, χάσατε έδαφος και γενικότερα παρατηρώντας κυρίως αυτό που λέμε λαϊκό κομμάτι, mm-hmm. λαϊκές τάξεις, λαϊκές συνοικίες, λαϊκές περιοχές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Β' Πειραιά, δεν τα πήγατε καλά. Τι συνέβη εκεί πέρα, δηλαδή μια πρώτη ερμηνεία, μια πρώτη mm-hmm. αποτίμηση έχετε κάνει και προσωπικά το λέω, δηλαδή το ρωτώ. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια αποτίμησης ο πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή. Αποτίμησης. Ναι, ναι, mm-hmm. είναι δύο. Καλά. Βαθιά αποτίμηση τώρα για να κάνει κανείς και να είναι σοβαρός. Mm-hmm. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να δεις ακριβώς τα αποτελέσματα έτσι, ναι. και να συζητήσεις σε βάθος. Mm-hmm. Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο όμως. Αλλά οι δύο παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, είναι οι εξής. Πρώτον, ότι εμείς πηγαίναμε με μια κυβερνητική πρόταση η οποία ήταν τραυματισμένη. Από την άρνηση των άλλων κομμάτων να συμμετέχουν σε προοδευτική διακυβέρνηση και για να μην νομίζετε ότι ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους, εμείς έπρεπε να κόψουμε την κουβέντα πιο νωρίς. Δηλαδή, εφόσον υπήρχε η άρνηση από τα άλλα προοδευτικά κόμματα, να πούμε ευθέως στο λαό αυτό που de facto λέμε τώρα, ότι υπάρχουν δύο προτάσεις διακυβέρνησης ενώπιον mm-hmm. του και πρέπει να διαλέξει. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν όντως ατυχείς δηλώσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο πρόγραμμά μας. Και οι οποίες μας αποξένωσαν από ένα κομμάτι πάρα πολύ κρίσιμο για την πολιτική ηγεμονία συνολικά, που είναι το κομμάτι του εκλογικού σώματος που στην καθομιλουμένη την πολιτικο-δημοσιογραφική το αποκαλούμε μεσαία τάξη. Mm. Και εδώ ξέρετε είναι και άλλο πράγμα η επιστημονική συζήτηση για το τι είναι μεσαία τάξη και άλλο πράγμα στο πολιτικό πεδίο τι ορίζεται, διότι στο πολιτικό πεδίο το μείζον είναι ποιος έχει αίσθηση του ανήκειν στη μεσαία τάξη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα και τα πολιτικά κόμματα πώς οργανώνουν την απεύθυνσή τους σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα. Όπου εκεί υπήρξε μια σαρωτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Στα μεσαία. Στα μεσαία στρώματα. Στα ναι, λαϊκά. Συμπαρέσυρε. Mm. Αλλά ξέρετε, οι λαϊκές περιοχές έχουν και αυτές τοπικές αγορές.
και τοπικές αγορές οι οποίες είναι, σωστό είναι με αυτό, τα μισά καταστήματα άδεια. Mm. Ή και τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν έχουν 3 ή 4 μισθωτούς εργαζόμενους μέσα. Όταν λοιπόν τους προκαλεί σύγχυση και μάλιστα τους προκαλεί σύγχυση με κάτι το οποίο δεν έχει βάση, έτσι. Mm-hmm. Εκεί πέρα πληρώνεις το τίμημα, για σαφές. Είναι και ότι πιθανώς αυτός που είχε καθαρή πρόταση εξουσίας τελικά ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι, αυτό ήταν. Υπάρχει αυτό. Ήταν αυτό. Ήταν, αλλά έχει εκλείψει αυτή η συνθήκη στη δεύτερη εκλογή. Γιατί το λέτε? Γιατί δεν υπάρχει απλή αναλογική. Άρα υπάρχουν μόνο 2 κόμματα τα οποία έχουν πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καθαρό τρόπο και το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και άλλα κόμματα λένε ότι έχουν πρόταση αντιπολίτευση. Είναι καθαρό αυτό στον κόσμο. Έχει 2 προτάσει τη κυβέρνηση να κρίνει, να επιλέξει και να πορευτεί. Την απλή αναλογική, επειδή ήταν μια πάγια θέση τη αριστερά και φαντάζομαι παραμένει και του δικού σα χώρου. Κάει και στα πλαίσια μιας τακτικής πολιτικής μάχης, δηλαδή των εκλογών του Μαΐου, ή κάει και συνολικά παγίως πια, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα προβληματικό εκλογικό σύστημα, που σας παγίδευσε και εσάς, πιθανώς. Κοιτάξτε, το εκλογικό σύστημα χρειάζεται και κατάλληλους συμμετέχοντες σε αυτό για να γίνει λειτουργικό, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν υπάρχει μια γεωγραφία πολιτική στο προοδευτικό φάσμα, η οποία αρνείται να λειτουργήσει σε συνθήκες απλής αναλογικής, διότι απλή αναλογική σημαίνει δικαιώματα, δηλαδή ισοτιμία της ψήφου, αλλά και υποχρεώσεις. Έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη, χάνει το νόημα της και η συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα επιμείνετε, δηλαδή, στο μέλλον, ας πούμε, πάνω σε αυτό? Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ σύντομα αυτή. Το πιστεύετε? Το φως, ναι, γιατί υπό το φως αυτού του αποτελέσματος και υπό το φως του γεγονότος ότι πάμε τώρα σε μια εκλογή, τις οποίες βεβαίως οι κάλπες είναι άδειες, ξέρουμε ότι δεν ξεκινάμε με πλεονέκτημα, είναι σαφές αυτό, αλλά διεκδικούμε την νίκη, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και διεκδικούμε την νίκη. Πάμε σε μια μάχη η οποία έχει ενισχυμένη αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε πια. Υπάρχει μπόνους, ο πρώτος σχηματίζει κυβέρνηση. Τέλεια. Γυρίζει το αποτέλεσμα? Ειλικρινά. Όλα γυρίζουν. Το πιστεύετε? Όλα γυρίζουν. Είναι άδειες οι κάλπες. Είναι άδειες οι κάλπες, κύριε Μανιά. Το λέει και ο Μητσοτάκης εξάλλου. Ναι, βέβαια, και ο Μητσοτάκης για τους δικούς του λόγους, διότι έχει αναγνώσει, έχει βρει προφανώς μια δυσκολία κινητοποίησης του κόσμου που τον υποστήριξε. Εμείς διεκδικούμε να πείσουμε όλους τους πολίτες και αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας είναι μια επιδοκιμασία του κορμού του προγράμματός της. Αλλά ήταν η δική μας αδυναμία να έχουμε πιστική κυβερνητική εναλλακτική. Πώς αλλάζει όμως αυτό σε 3 εβδομάδες, μπορεί να αλλάξει? Έχει εκλείψει, δεν είναι πολύ, ακούστε, γρήγορο. Υπάρχει μια συνθήκη η οποία ήταν το μεγάλο μειονέκτημα το δικό μας, η οποία έχει εκλείψει. Και είναι συνθήκη της απλής αναλογικής. Άρα, τι λέω τώρα? Τώρα, εάν είχαμε την ίδια συζήτηση πριν την προηγούμενη κάλπη, μόλις σας έλεγα ότι εμείς θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση, θα μου λέγατε πώς θα την κάνατε, κύριε Παπά, αφού αρνούνται οι δυνητικοί εταίροι. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Μάλιστα. Ένας δυνητικός εταίρος. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα. Κάνουμε μια ωραία συνέντευξη εδώ με τον πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Μάλιστα. Άρα έχει εκλείψει αυτή η συνθήκη. Είναι ένα πιο έτσι πολιτικό εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι και πάγιο στην Ελλάδα πλέον, δηλαδή είναι από τη μεταπολίτευση και μετά πλειοψηφικό, με κάποιες έτσι σκιώδεις εξαιρέσεις. Δεν είναι, το 90 ήταν ρητές, δεν ήταν ρητές εξαιρέσεις, αλλά αυτό αποτυπώνεται και στον κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση έχουν τη μερίδα του λέοντος σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μια εκτίμηση τώρα για τις εκλογές. Υπάρχει μια συζήτηση, καταρχάς, να πάμε λίγο από τους πιο μικρούς, για το αν θα μπει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη ή αυτό το παράξενο σχηματισμός που λέγεται Νίκη. Αν διαλέγατε? Όχι, δεν έχω να διαλέξω θα τίποτα. Θα μπαίνατε ποτέ σε αυτό? Δεν έχω να διαλέξω τίποτα. Το μείζον για την πολιτική ζωή του τόπου είναι να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ψηλότερα γίνεται, να αυτός ανατρέψει, είναι ο στόχος. Βέβαια, να ανατρέψει το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης και να αποτραπούν οι πολιτικοί σχεδιασμοί του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ξεκίνησε, πέταξε μια κροτίδα και είπε: θέλω ευρεία αλλαγή στο Σύνταγμα. Ευρεία συνταγματική αναθεώρηση, μάλιστα. Έχουν περάσει 10 μέρες σχεδόν από τότε που το είπε. Δεν μας έχει πει ποια άρθρα θέλει να αναθεωρήσει. Και ρωτάω εγώ. Το άρθρο που περιγράφει τις αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων αρχών. Το άρθρο που προστατεύει το απορρίτω των επικοινωνιών.
το άρθρο πάνω στο οποίο βασίστηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποτρέπουν την ιδιωτικοποίηση του νερού, μήπως το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, δεν πρέπει αυτά ο λαός μας να τα γνωρίζει? Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει η εκδοχή του να πάμε σε μια. Έτσι κι αλλιώς από το 24 είναι η συζήτηση και είναι και με την έννοια των διατάξεων που θα προταθούν. Ο κ. Μητσοτάκης διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Ωραία, λέει ότι θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Τον ακούμε με προσοχή. Σε ποια άρθρα, βεβαίως. Δεν πρέπει να πει. Οφείλει να πει. Έχει κίνδυνο να συνταγματοποιήσει ή μάλλον. Πώς να το πω. Να φέρει αντιδραστική. Και διατάξεις κατά τη γνώμη σας. Αυτό είναι το στόχο έχει και νομίζω ότι αν. Για το νερό, ας πούμε. Μόνο για το νερό. Όταν μπορεί να συνταγματοποιήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία. Mm. Και αυτό το έχουμε mm-hmm. ακούσει. Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια διακηρυγμένη θέση του κ. Μητσοτάκη. Γιατί λοιπόν να μην θεωρήσουμε ότι όταν λέει ευρεία συνταγματική αναθεώρηση, αυτό δεν αφορά και το άρθρο που προβλέπει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων? Μάλιστα. Ας μιλάω στον Ενικό. Νίκο, είμαστε και ωραία εδώ στο πάρκο. Νίκο, ξέρεις τι λέει πολύ κόσμος. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν όντως γέννημα, αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης κοινωνικής συνθήκης. Μήπως έχει κλείσει, μήπως έχετε κλείσει τον κύκλο σας πολιτικά. Τον κύκλο της συνθήκη της μεγάλης αναταραχής τον έχει κλείσει. Και ο κύκλος αυτός έκλεισε το 18 που βγήκαμε από τα μνημόνια, mm-hmm. βεβαίως το 19 που υπήρξε η πολιτική αλλαγή. Και εμείς βεβαίως πρέπει τον εαυτό μας να τον προσδιορίζουμε μέσα στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εμείς θεωρώ, τώρα θα μου επιτρέψεις έτσι λίγο, ναι, έτσι, ένα κομματικό πατριωτισμό λίγο. Έχουμε μία συμβολή στην ιστορική εξέλιξη, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Όταν ξέσπασε η κρίση, υπήρχε ο κίνδυνος ο μεγάλος να έχουμε αντιπολιτικές διαφυγές και διεξόδους. Θυμάσαι τις Μούτζες στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Το οριοθέτησε αυτό. Βεβαίως. Ναι. Είναι ο πολιτικός οργανισμός ο οποίος μετασχημάτισε την τυφλή οργή σε προσδοκία δημοκρατικής αλλαγής. Και είχε βεβαίως και αποτελέσματα συγκεκριμένα με τη διακυβέρνησή του. Δηλαδή η λύση ενός χρόνιου προβλήματος με το βόρειο γειτονά μας. Το γεγονός ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Το γεγονός ότι ήταν η πρώτη κυβέρνηση που άφησε γεμάτα ταμεία. Μπορεί να μου πεις. Δεν έπρεπε τόσο γεμάτα, εντάξει, να το συζητήσουμε, αλλά έχει πάρα πολύ σοβαρές παρακαταθήκες. Ανοίγεται ένα ζήτημα τώρα, όντως, και ανοίγεις δηλαδή ένα ζήτημα, Νίκο. Το αν τελικά τι έγινε με αυτά τα 37 δις, αν έπρεπε να υπάρχει μια άλλη διαχείριση. Προφανώς τώρα είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει ακριβώς εν ώψη των εκλογών, αλλά το συζητάει και ένας λαϊκός κόσμος ρωτάει γι' αυτό. Ότι τελικά μήπως έπρεπε να γίνει μια άλλη δοσολογία πολιτικών. Ναι, θα μπορούσε ενδεχομένως να είχαμε μια, δηλαδή να είμαστε πιο εμφατικοί μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Βέβαια, να θυμίσω ότι με την έξοδο από τα μνημόνια και λίγο μετά πήραμε κάποια μέτρα. Δηλαδή, μειώθηκε ο ΦΠΑ στην εστίαση, στα βασικά τρόφιμα, στην ενέργεια. Πήραμε κάποια μέτρα. Είμαι ανοιχτός να ακούσω και άλλες απόψεις. Mm-hmm. Ότι θα έπρεπε να είμαστε ακόμα περισσότερο. Πάντως, για ένα κόσμο, είσαστε το κόμμα που κυβέρνησε και φορολόγησε τον κόσμο. Ναι, αλλά επιστρέφουμε και το υπερπλεώνασμα. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, εμείς που είχαμε πέσει. Εμείς είχαμε πέσει πάνω στην αναξιοπιστία των προηγούμενων. Δηλαδή, τι λέγαμε, να πάρουμε αυτό το μέτρο. Πάρτε το αυτό το μέτρο, θα κερδίσετε 100 εκατομμύρια. Μα αυτό το μέτρο θα φέρει 300 εκατομμύρια. Όχι, δεν σας πιστεύουμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μοτίβο της διαπραγμάτευσης. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα τα οποία δεν θέλαμε, αυτό το έχουμε πει χίλιες φορές. Και ό,τι περίσσευε το επιστρέφαμε. Το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο δεν το κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά... Πρόσεχε, για τη χρονιά που κλείνει, έχει 3 δις υπερπλεώνασμα. Γι' αυτό και είναι και υποκριτική η κουβέντα για το ΦΠΑ και που θα βρείτε τα χρήματα κτλ. Άρα θα μπορούσε 3 δις υπερπλεώνασμα. Τα 2, εγώ σου λέω. Να τα επιστρέψει στην κοινωνία με τις ανάλογες μειώσεις μέσων φόρων. Λίγο πιο προσωπικά ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Θυμάμαι όταν στην πραγματικότητα ήρθες από τη Λασκόβη. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάλεσε ο Τσίπρας, έτσι. Ισχύει. Ήσασταν σε μια φάση που καταλαβαίνατε μάλλον, αυτό φαίνεται. Όχι. Δεν ήμασταν. Ήταν πιο πριν αυτό. Αυτό λίγο. Είχα την αίσθηση. Για το 2008, όχι. Α, 2008 δεν υπάρχει ούτε καν υποψία ότι θα γίνουμε. Τίποτα. Έχει αναλάβει όμως ο Αλέξης. Έχει αναλάβει, ναι. Και έρχομαι και αναλαμβάνω το γραφείο του. Πότε αρχίζετε και βλέπετε την αλλαγή παρόλα αυτά? Η αλλαγή, κοίταξε, έρχεται. Το 10 έρχεται το μνημόνιο. Μετά από λίγους μήνες ξεσπάει το κίνημα των αγανακτισμένων. Υπάρχει μια καθίζηση του κρατεού δικοματισμού.
Και αναζωπυρώνεται μια κουβέντα μέσα στην αριστερά αν πρέπει να διεκδικήσουμε την κυβερνητική εξουσία. Αυτό. Και ο Αλέξης κερδίζει γιατί έχει την τόλμη. Το θυμάμαι σαν τώρα, 2011. Να βάλει ζήτημα κυβερνώσας. Έβαλε ζήτημα διακυβέρνησης. Ναι, ναι. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πρόσεχε. Καλοκαίρι του 2011 έχει διάσπαση με τη Δημάρ, μέτρια αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Σωστά. Και κρίση ηγεσίας μεταξύ Αλαβάνου, Τσίπρα κτλ. Παλιότερα θα τα θυμούνται. Και βάζει ζήτημα εναλλακτικής διακυβέρνησης. Εκείνη τη στιγμή κάποιοι γελάσανε και το. Αλλά ο Ιούλιος του 2011 ήταν περίπου 10-11 μήνες πριν το Μάιο του 2012. Και το Μάιο του 2012 την πρόταση του Τσίπρα την αγκαλιάζει το 16% του κόσμου και λίγους μήνες μετά το 27%. Είστε κοντά στον Άλεξη Τσίπρα τώρα? Πώς να μην είμαστε, έχουμε άλλη επιλογή. Το λέω γιατί υπήρξατε πολύ στενό συνεργάτη. Δεν είμαι διευθυντής του γραφείου του. Έχει αλλάξει διευθυντή, μου είχε αναθέσει και άλλα καθήκοντα. Έτσι είναι. Είστε πάλι δεν κοντά είναι, τώρα. Δεν είναι. Οφείλουμε να μετά είμαστε κοντά. Μετά την ΙΤΑ είστε κοντά. Αλίμονό μας κιόλας. Αλίμονό μας. Μετά δεν είναι ζήτημα ηγεσίας, Νίκο. Το λέω γιατί υπήρξε αυτή η ιστορία με τον Παπαδημούλη. Εσύ βγήκες και λίγο και απάντησες σκληρά. Ναι, γιατί όταν είναι δύσκολες στιγμές, τα στελέχη, ειδικά όσα έχουμε την δυνατότητα και την ευθύνη να έχουμε και ένα μεγάλο μικρόφωνο μπροστά στο κόμμα μας, πρέπει να σεβόμαστε τα μέλη και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες της παράταξης και να μην προκαλούμε περαιτέρω, ας πούμε, αναταράξεις. Γιατί το λες αυτό? Δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο σε σχέση με αυτό. Αλλά θα σου πω για τον Αλέξη. Ο Αλέξης για το ΣΥΡΙΖΑ έχει στοιχεία ιδρυτή. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που επί προεδρίας του το κόμμα άλλαξε κατηγορία. Άλλαξε άθλημα στην πολιτική. Διότι είναι άλλο άθλημα να προσπαθείς να επιβιώσεις και άλλο άθλημα να κυβερνήσεις και να προσπαθείς να λύσεις την εξίσωση του πώς μπορείς να συγκροτείς μια πλειοψηφία. Ας πούμε, άρα χωρίς Αλέξη δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης είναι και συνεκτική συμπολιτική ουσία, άρα νομίζω. Αυτό. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Αν δεις και την ανθρωπογεωγραφία των ανθρώπων που έχουν συσπηρωθεί στο κόμμα, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου. Και ο Ανδρέας ήταν ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρξε και εποχή Σιμίτη όμως. Αλήθεια τώρα? Όχι. Υπήρξε, αλλά. 8 χρόνια κυβέρνησε η Σιμίτη το ΠΑΣΟΚ. Και ηγεμονικό. Ναι, αλλά πότε ήρθε η εποχή Σιμίτη? Πού ήταν ο Ανδρέας όταν ήρθε η εποχή Σιμίτη? Εντάξει, ήταν σε μια πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη σκληρή στιγμή. Άρα απαντήσαμε νομίζω στο. Άρα το βάζεις και με όρους βιολογικούς. Δηλαδή, τώρα ο Αλέξης είναι νέος πολιτικός. Είναι ο πιο πεπειραμένος, βεβαίως. Είναι ο πιο έμπειρος από τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά είναι νέος. Θα έβλεπε σχετικά ένα συνέδριο, μια διαδικασία που θα συζητούσατε μετά τις εκλογές. Καλά, εντάξει, στις συλλογικές μας διαδικασίες, εάν υπάρχει κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δίνουμε έτσι και παραπάνω από όσο χρειάζεται και πρέπει τροφή και με την δημοκρατική μας διαδικασία και τα πάντα. Έτσι. Δεν έχουμε κρύψει τίποτα ποτέ. Μάλιστα. Υπάρχει κίνδυνος. Τώρα αυτές τις μέρες που ξαναβγαίνεις στον κόσμο, εσύ και θα πούμε και για τη δική σου περιφέρεια και τη δική σου έτσι, επίδοση, υπάρχει για σένα ο κίνδυνος μιας μακράς δεξιάς ηγεμονίας, κεντροδεξιάς ηγεμονίας? Πάντα υπάρχει, βέβαια. Πάντα υπάρχει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλύτερα να το λύσει ο προοδευτικός κόσμος και εμείς να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του. Έτσι. Δηλαδή, εάν εμείς δεν κάνουμε κάτι για να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία, εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα υποστούν τις συνέπειες της πολιτικής του Μητσοτάκη. Το πιστεύεις? Ναι, βεβαίως το πιστεύω. Διότι θεωρώ ότι στην εκλογή που μας πέρασε, η δομική μας αδυναμία που διαμόρφωσε και το αποτέλεσμα το οποίο δεν περίμενε κανένας, πρέπει να πούμε, ήταν η ύπαρξη της απλής αναλογικής και κάποια ολισθήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται και δεν μπορεί να γίνουν, γιατί είμαστε και πιο συγκροτημένοι και πιο ξεκάθαροι. Μάλιστα. Υπάρχει μια εμπειρία παρόλα αυτά, κυβερνητική. Εσύ ήσουν και υπουργός, κορυφαίος υπουργός δε. Αυτή η εμπειρία μπορεί να συζητηθεί εκ νέου? Φτιάξατε μια αποτίμηση με κείμενο κτλ. Δεν πέρασε πολύ στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια κριτική, Νίκο, ότι κριτική στην κριτική, ότι ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε ή δεν έκανε μια σοβαρή αναστοχαστική δουλειά, ας πούμε. Πάνω στα δικές του ημέρες. Θέλω να την αποκρούσω αυτή την κριτική. Ναι, θέλω να την αποκρούσω. Άλλο τώρα, αν έχει επικοινωνηθεί, είναι άλλο. Αλλά ως εσωτερική διαδικασία, έχουμε παράξει ένα κείμενο 120 σελίδων που αποτιμά την κυβερνητική πορεία. Αλλά ποιο θα τώρα, το αν είναι.
αν είναι πλήρης ή όχι, εντάξει, δεν ξέρω ποιος θα διαβάσει το κείμενο 120 σελίδων, αλλά ο ίδιος ο Αλέξης έχει κάνει την αυτοκριτική του για το 2015-19 επανειλημμένα. Αξιό, όποιος δεν θέλει να τον ακούσει, δεν θέλει να τον ακούσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλο κόμμα με τόσο συγκροτημένο τρόπο αποτιμά μια κυβερνητική πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, αν δεις ποια είναι η ανάγνωσή της για τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, ότι υπήρξε ένα πολιτικό παράδοξο. Δεν υπήρξε ούτε χρεοκοπία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό παράδοξο. Mm-hmm. Δεν υπήρξε ούτε χρεοκοπία, ούτε αδυναμία του πάλε ποτέ κρατεούδη κομματισμού να εκφράσει τις προσδοκίες της κοινωνικής, ούτε τίποτα τέτοιο. Υπήρξε απλώς ένας Τσίπρας ο οποίος ήταν λίγο φασαριόζος. Εντάξει τώρα, αυτό νομίζω υπολείπεται του αναγκαίου βάθους. Ναι. Ας πούμε, μπαίνουμε, Νίκο, σε έναν εκ νέου δικοματισμό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ή μπαίνουμε σε μια λογική, ένα μεγάλο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, μια παράταξη μεγάλη, και πιθανώς αυτή η λογική του 1,5 κόμματος. Ναι, αυτό είναι προσδοκία του Μητσοτάκη. Δεν θα επιβεβαιωθεί, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Θεωρώ ότι από το 2012 έχει αλλάξει αυτή η συνθήκη και με αυτή τη συνθήκη θα πορευτούμε. Και νομίζω ότι πάμε σε μια έτσι πάρα πολύ πολιτική και σκληρά διλημματική πολιτική αναμέτρηση. Πήγες πάρα πολύ καλά στα νότια. Στον νότιο τομέα που είναι και πολύ πολύ μεγάλη περιφέρεια. Δεν είχαμε συνολικά όταν έχεις το συνολικό πανελλαδικό αποτέλεσμα. Μιλάω προσωπικά όμως. Σε αυτό. Εντάξει, υπάρχει και αυτό στην πολιτική. Υπάρχει. Ξέρεις τι όμως, αυτά έμαθα μέσα στην πορεία, επειδή δεν αισθάνθηκα και στην προσωπική μου περιπέτεια να το περνάω μόνος μου. Αισθάνθηκα ότι απλώς αποτυπώθηκε και η πρώτη ύλη από την οποία είναι φτιαγμένη αυτή η παράταξη. Mm-hmm. Και η πρώτη ύλη είναι το συλλογικό. Είναι το συλλογικό και η αλληλεγγύη. Πήγες καλά, ήταν όμως μια απάντηση για σένα αυτό. Στους αντιπάλους, στους πολιτικούς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι που ο καθένας το αξιολογεί. Και το βλέπετε, δηλαδή σε αντίθετη περίπτωση θα το αξιολογούσε. Τώρα κάποιοι το αποσιωπούν, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ δευτερεύον. Ναι, το λέω γιατί υπήρχε μια συζήτηση αν έπρεπε να κατέβεις ή όχι. Ναι, την έχεις ακούσει. Την άκουσα, την έκλεισε το κόμμα πάρα λόγω πολύ γρήγορα. Λόγω του δικαστηρίου, τη καταδίκη σου, ήταν σκιά για σένα αυτό. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μετράς σε κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο πολιτικό. Έγραψε και βιβλίο, το λέω και γι' αυτό. Έτσι. Μη μου το αδικείς. Έγραψα τα πάντα γύρω από το βιβλίο και για το ειδικό δικαστήριο. Ναι. Όχι, να πούμε ότι έχει γράψει βιβλίο για την υπόθεση αυτή. Έχει προλογίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Και για την πολιτική μας στα μίντια. Ναι. Για την πολιτική μας στα μίντια. Πώς είναι αυτή η ιστορία λίγο. Αυτή, κοίταξε, είναι κάτι με το οποίο αναμετράσαι. Σε βλέπω ότι πάντα. Δηλαδή, αλλάζει το βλέμμα σου πάντα με αυτή την ιστορία. Είναι κάτι που προφανώς ήταν και μια. Δεν, κοίταξε να δεις. Δύσκολη ήταν, στιγμή. Δεν ήταν περίπατος. Έτσι, αλλημονώ κιόλας. Αλλά εγώ είχα την ευτυχία και αυτή τη δοκιμασία να τη βιώσω στα πλαίσια μιας παράταξης η οποία έτσι, και την υπομονή και την αλληλεγγύη την ανέδειξε ως συλλογικές αρετές. Αυτό ήταν το μείζον. Και ξέρεις τι. Καθώς περνάει τώρα, ας πούμε, και έχει κυλήσει λίγο και νερό στα βλάκι, η ιστορία αυτή καθρεφτίζεται και στις πολιτικές που έρχονται. Δηλαδή, δεν ήταν μία έτσι απομονωμένη σε γυάλα περίσταση η εφαρμογή πολιτικής. Ήταν η αρχή εάν η πολιτεία, η δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία, πρέπει να κάνει τους πάντες, όσο ισχυρή οικονομικά και αν είναι, να τηρούν το Σύνταγμα και να πληρώνουν τους φόρους τους. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Εάν δηλαδή ο δημόσιος χώρος θα προστατεύεται από την πολιτεία ή αν θα αφήνεται ασύδωτος. Αυτό το ερώτημα μπορεί να το δεις και σε άλλες πτυχές πολιτικής. Δηλαδή, ας πούμε, τι να σου πω, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Αυτό είναι μείζον θέμα. Ή ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 24 για τα δάση. Άρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε τον διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει μια άλλη ανάγνωση. Αλλά ξέρεις τι, τώρα. Έχουμε έρθει στην επόμενη περίοδο, όπου και έχουμε την εμπειρία και την καταγραφή την εκλογική και το τι έγινε στις εκλογές, αλλά και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία τον νόμο μας δεν τον άλλαξε. Άρα. Πάντως, ένας απλός κόσμος λέει ότι πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ να, να φτιάξει το πλαίσιο. Οι πιο φιλικά διακείμενοι σε σένα και σε εσάς λένε ότι πήγε να ρυθμίσει το πλαίσιο όπως ανέφερες. Οι πιο κακοπροαίρετοι μπορεί να πούν όμως ότι πήγε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν μια λογική αριστεράς. Θέλω να φτιάξω και εγώ το δικό μου κανάλι. Αυτά τα ακούω και τα αξιολογώ, αλλά υπήρχαν χίλιοι τρόποι να το κάνουμε αυτό.
Τώρα το να θέλεις να μην έχεις ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον στα μίντια δεν είναι αθέμητο. Δεν είναι, δηλαδή, αλλά το μείζον. Το μείζον ποιο είναι, αν έχεις παραβεί κάποιο κανόνα. Και εγώ δεν παρέμεινα κανένα κανόνα. Και γιατί καταδικάστηκες? Γιατί είχαν πολιτικά κίνητρα οι δικαστές. Το πιστεύεις? Ναι, βέβαια. Φυσικά και το πιστεύω. Φυσικά και το πιστεύω. Και ήταν όλοι εναντίον σου, είναι 11-0. Δεν ξέρω, οι εισαγγελείς τι ήταν, οι οποίοι ήταν αθωτικοί. Δεν είναι βαρύ αυτό. Είναι ατελής. Όχι, αυτό με κάνει πιο καχύποπτο. Και ξέρεις, το λέω τώρα με την άνεση αυτή, διότι κατά τη διάρκεια της δίκης, εγώ δεν χαρακτήρισα, δεν απείλησα, ήμουν πάρα πολύ μετρημένος. Και στις δημόσιες εμφανίσεις μου, ήμουν πάρα πολύ μετρημένος. Οι δικαστικές αποφάσεις όμως αξιολογούνται. Έτσι, δεν υπάρχει ανέλεγκτη εξουσία και εδώ δεν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, μιλάμε για τη δικαστική εξουσία, η οποία οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη. Ας πούμε, το γεγονός ότι αθωώθηκαν άπαντες για τη Siemens και την Novartis ανταποκρίνεται στην απέτηση της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άρα μπαίνει και ένα τέτοιο στοιχείο. Αυτό είναι το στοιχείο του βασικού. Αυτό είναι το στοιχείο. Είχε ένα κεκτημένο θετικό η κυβέρνησή σας. Τώρα κοιτώντας λίγο από πέραν των δικών σας ημερών. Αυτά τα περίπου 5 χρόνια είχαν ένα θετικό κεκτημένο. Πολλά. Τα μισότητες, αυτά τα κομμάτια. Η μείωση των ισοτήτων, τα γεμάτα ταμεία. Τι θα έλεγες ως πρώτο? Ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν το συνολικό πακέτο. Το συνολικό πακέτο. Δηλαδή, η έξοδος από τα μνημόνια έδειξε ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει και την δυνατότητα για κοινωνικές πολιτικές και την τεχνοκρατική επάρκεια ταυτόχρονα. Αν ξαναμπεί το δίλημα, μάλλον αυτό το δίλημα μπαίνει για την 25η Ιουνίου από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτειας. Τι απαντάς? Ότι μεγάλη κοινωνική περιπέτεια είναι η πολιτική του Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί δεν θα προστατεύει την πολυκατοικία. Γιατί αύξησε τις εισφορές στους αυτοαπασχολούμενους. Γιατί θα αφήσει όλη την ακρίβεια να πέσει στα κεφάλια των μικρών επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Αυτός είναι ο δρόμος της περιπέτειας. Σταθερότητα αποδείχτηκε ότι έχουμε με προοδευτικές κυβερνήσεις. Του Μητσοτάκη πολιτική καλύφθηκε στην τετραετία που μας πέρασε πίσω από τη δυνατότητά του να επιδοτεί. Ο Μητσοτάκης αύξησε το δημόσιο χρέος 50 δις. Είναι η χώρα μας πέμπτη στις επιδοτήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και τελευταία στην, μάλλον πρωταθλήτρια στη μείωση του πραγματικού μισθού. Πάντως έκανε μια αρχιτεκτονική. Και 18η στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Έφτιαξε όμως μια αρχιτεκτονική 50 δις στην κοινωνία. Διαχύθηκαν προς τα κάτω με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι? Διαχύθηκαν για να επιδοτήσουν τεράστια στιγμή στην ενέργεια, κυρίως. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι βασικοί μηχανισμοί. Επανεπιδότησε την ακρίβεια δηλαδή. Ναι, αλλά οι βασικοί μηχανισμοί, ας πούμε, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή. Τι έκανε η επιστρεπτέα προκαταβολή? Κάλυψε την μεγάλη αδυναμία, τη δομική αδυναμία που έχει στην ελληνική οικονομία, που είναι η μη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, επιμένει σε αυτό. Επιμένουμε, βέβαια. Μα εμείς, ο κύριος Τουρνάρας, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο άνθρωπος, είπε ότι μόνο το 4% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι φερέγγιες για τις τράπεζες. Αυτό δεν είναι πρόβλημα των τραπεζών ή των επιχειρήσεων, είναι πρόβλημα της οικονομίας μας συνολικά. Της κοινωνίας μας. Δεν είναι δυνατόν να έχεις μια επιχειρηματικότητα η οποία de facto να μην μπορεί να περάσει έξω από την τράπεζα. Οι μέρες που απομένουν, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάει στα λαϊκά κομμάτια, στην εργατική τάξη, στα μεσαία. Πού πρέπει να πάτε στρατηγικά? Πρέπει στρατηγικά. Τι πιστεύεις? Εμείς κερδίσαμε όταν καταφέραμε να οικοδομήσουμε μια συμμαχία μεταξύ των μισθωτών και των μεσαίων στρωμάτων. Αυτό είναι το κλειδί για την πολιτική ηγεμονία. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις, να διορθώσουμε. Μια νέα συμμαχία λοιπόν. Αυτή ήταν το 2015 η πλειοψηφική μας δυναμική. Πάντα έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις, με τέτοιες συμμαχίες κοινωνικές. Και εδώ ξέρετε, γιατί γίνεται και μια συζήτηση και στο εσωτερικό μας. Θεωρώ ότι και στα κομμάτια της Τρόικας και δια της υπαγορεύσεως πολλές φορές, επιμένανε σε μέτρα που θα τραυμάτιζαν τη συμμαχία μας με τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, το να μην υπάρχει πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές, ας πούμε. Που πραγματικά μας δυσκόλεψε και στεναχώρησε κομμάτια της μεσαίας τάξης. Ή η απότομη αύξηση της προκαταβολής φόρου. Αυτά για την Τρόικα τότε ήταν κόκκινες γραμμές, έτσι. Δεν προχωρούσε η διαπραγμάτευση επουδενή, αν δεν τα έκανες αυτά. Σ' αφήνανε να δώσεις κοινωνικά επιδόματα για τους πανφτωχούς, αλλά. Αλλά πού ήταν οι κόκκινες γραμμές? Εκεί που πληγώνονταν η μεσαία τάξη. Υπάρχει ο κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ, συζητώντας για όλα αυτά μετά τις εκλογές, να μπει σε μια περιδίνηση εσωστρεφή? Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ να τσακώνεστε. Καλά, εντάξει. Θα γίνουμε κι αυτά. Ο διάλογος πάντα στο εσωτερικό μας είναι ζωντανός. Δεν τσακωνόμαστε και όταν διαφωνούμε,
έχουμε τον τρόπο, τους θεσμούς τους δικούς μας, τους δημοκρατικούς και τη λειτουργία που επιλύονται και οι διαφωνίες. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος και είμαι αισιόδοξος διότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τώρα είναι μια διαφορετική εκλογή. Η κεντρική κριτική που ασκούσε σε εμάς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ασκηθεί, διότι είναι σαφές ότι ο πρώτος σχηματίζει κυβέρνηση. Όλα αυτά τα περί κυβέρνησης, πώς τα έλεγε ο Μητσοτάκης, τερατογέννηση. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν φύγει από την εξίσωση. Και άρα είναι πάρα πολύ. Η κατηγορία για αυτά. Δεν μπορεί να εκτοξευθεί. Είναι σαφές και μένει γυμνό το πρόγραμμα. Άρα να κάτσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, να βοηθήσετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, να αντιπαρατεθούν τα δύο προγράμματα ενώπιον του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός. Και να δοκιμαστούν, λες. Με το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε την επιλογή του. Δηλαδή. Το Πασόκ, να σου πω, είχε τη δυνατότητα στην προηγούμενη κάλπη να αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας. Δεν συνεργάστηκε de facto. Εκ των υστέρων. Ναι. Δεν έλεγε από πριν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πέταξε στα σκουπίδια την δυνατότητα που υπήρχε για σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης, να το κρίνει αυτό ο προοδευτικός κόσμος και να κρίνει και ότι θα πρέπει αυτή την εικόνα που διαμορφώθηκε να την αλλάξουμε ριζικά. Εάν δεν θέλουμε η δεξιά πραγματικά να εξηλώσει μία σειρά από κοινωνικές κατακτήσεις. Θα βλέπεις μια δυνητική σύμπραξη κάποια στιγμή με το Πασόκ, πάνω σε μια βάση. Δεν νομίζω ότι ρωτάς το σωστό άνθρωπο. Γιατί όμως το λες? Γιατί πρέπει να ρωτήσεις το Πασόκ κυρίως. Α, νόμιζα 53. Όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι. Άρα κυρίως προς τα εκεί λες είναι η ερώτηση. Εμείς πληρώσαμε μεγάλο τίμημα με την απλή αναλογική, Δημήτρη. Διότι καλούσαμε τα κόμματα στη συνεργασία και αρνιόντουσαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ήθελε τη συνεργασία. Ο κύκλος αυτός έκλεισε. Τώρα είμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ σκληρά διλημματικής συνθήκης. Ο πρώτος κάνει κυβέρνηση τελεία και παύλα. Ο κόσμος καλείται να το αξιολογήσει αυτό και ο προοδευτικός κόσμος να λάβει την απόφασή του. Ένα συνέδριο επανίδρυσης θα το έβλεπες για τον ΣΥΡΙΖΑ? Είμαστε τώρα τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, αλλά σε κάθε ιστορική φάση θα πρέπει τον εαυτό μας να τον προσδιορίζουμε και τον προσδιορίζουμε. Και υπαρξιακά ίσως. Θεωρώ ότι έχουμε μια ιδρυτική διακήρυξη η οποία συμπυκνώνει το μέγα ζητούμενο των καιρών. Καλύπτει, λες. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει όμως θα σου έλεγα να επανοφεύρουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον κόσμο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που οι αισθητήρες, ας πούμε, οι τυπικοί, οι κομματικοί, δηλαδή η οργανωμένη μας βάση, παρόλο που μεγάλωσε, ούτε της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω, δεν μπορούσε να το πιάσει. Δεν μπορούσαν να το πιάσουν οι δημοσκόποι. Ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει επαφή με κομματικές διαδικασίες, έχει μία ενδεχομένως δευτερεύουσα σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις και αποφασίζει και κρίνει ή ενημερώνεται όχι από τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, από το διαδίκτυο αποκλειστικά. Εγκλωβιστήκατε δεν λίγο είναι, εκεί όμως. Δεν είναι μείζον ερώτημα το πώς είναι το ερώτημα, αλλά λίγο δεν εγκλωβιστήκατε, Νίκο, στο Facebook ή του ΣΥΡΙΖΑ και στην ψηφιακή φούσκα. Όχι. Δηλαδή λίγο στον αλγόριθμο. Όχι, όχι, είπα, εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε κατά τη γνώμη μου. Εκεί δηλαδή πρέπει να κάνουμε δουλειά η οποία να πάει σε πολύ βάθος. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το πώς τα ακροατήρια τα οποία ενημερώνονται αποκλειστικά από το διαδίκτυο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να περάσουμε το μήνυμά μας. Θα επιστρέψεις εδώ Ξαριανή για κάποια περιοδία, ομιλία εδώ στην γειτονιά σου? Ναι, είναι γεμάτες οι επόμενες μέρες. Θα έχει και Ξαριανή καθόλου? Δεν μπορείς να λείψεις. Τώρα, επειδή έγινε το πάρα πολύ θετικό το σπάσιμο της Β' Αθήνας, διότι Β' Αθήνας ήταν ένα έσχος η ενιαία Β' Αθήνας. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν το Καματερό και η Κηφισιά στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Ακόμα και τώρα έτσι, τα νότια είναι ομοιογενή. Όχι τόσο. Δηλαδή, έχεις από τους Ζωγράφους μέχρι τη Γλυφάδα, κυρίως μεσοστρώματα με αρκετή ανομοιογένεια, αλλά είναι από τις πιο ομοιόμορφες, ας πούμε, βεβαίως με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανατολικά και νότια, έχεις δίκιο. Αλλά αυτό το πράγμα που ήταν 55 δήμοι, είμαστε, για να τα λέμε και όλα, 5 προβεβλημένοι υποψήφοι, έχουν μόνο την υποχρέωση να κάνουν 3 τηλεοπτικές εμφανίσεις και να, με την αναγνωρισιμότητά τους να έχουν την επίδοσή τους, έκλεισε αυτός ο κύκλος. Ο βουλευτής και των νοτίων πρέπει να έχει γνώση για τα τοπικά ζητήματα, από την προστασία του ημιτού, το παραλιακό μέτωπο, το ρέμα της Πικροδάφνης, τον Φαλυρικό Όρμο, έτσι, και αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Και βεβαίως και η οργανωμένη βάση
Και το εκλογικό σώμα περιμένει να σε δει από κοντά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη περιοχή από τις περιοδίες σου, δηλαδή που στη λέγανε. Κοίταξε. Ποιοι στη λέγανε πολύ. Όσο, μια πιο Σμύρνη, νότια, όσο πιο νότια πας, τόσο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, και αυτό έχει και είναι ενδιαφέρον ως πολιτική παρατήρηση. Mm-hmm. Έχει και μια κάποιο τύπου συσχέτιση με τα εισοδηματικά κλιμάκια, τα οποία συνάντασκη, βέβαια. Είστε κόμμα φτωχών, είστε το κόμμα των φτωχών, είμαστε, ανεβαλωτών. Είμαστε κόμμα το οποίο έχει μεγαλύτερη εκλογική επιρροή στα φτωχά και τα μέσα στρώματα. Είναι αληθές αυτό. Και όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, μειώνεται η επιρροή μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ. Ωραία ήταν εδώ πέρα και πήραμε και μια ανάσα. Έτσι, έτσι. Και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες να την κάνουμε και εδώ τη συνέντευξη. Εγώ για την ουσιαστικά φιλοξενία κιόλας. Όχι, με έναν τρόπο. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι και Κεσαριανιώτης, γι' αυτό το λέω. Ναι, όχι, απλά είμαστε στην Κεσαριανή. Εδώ έπαιζες ευρύτερα, έτσι. Εδώ ναι. Στην Κεσαριανή ευρύτερα φιλοξενία το αποδέχομαι. Αλλά εδώ είναι, ξέρεις, ο τόπος και για εμάς που μεγαλώσαμε εδώ έχει και την ιερότητα που έχει. Δηλαδή. Έχουμε μια βιωματική σχέση με το σκοπευτήριο. Μεγαλώσαμε μέσα στους αγώνες για να αποδοθεί αυτός ο χώρος στο Δήμο Κεσαριανής. Η κυβέρνησή μας το έκανε, έληξε και η δικαστική διαμάχη. Με δημαρχία του, για να το πούμε και αυτό. Έγινε επί δημαρχία Ρουσκόπουλου και επί δικής μας διακυβέρνησης. Αλλά για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν δώσει πάρα πολύ σημαντικούς αγώνες. Και οι δήμαρχοι που υποστηρίζονταν από το ΣΥΡΙΖΑ και οι δήμαρχοι που υποστηρίζονταν από το ΠΑΣΟΚ και οι δήμαρχοι που υποστηρίζονταν από το ΚΚΕ. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ.